Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Απευθείας συνδέσεις. Εκτός ελέγχου η εξέγερση των μαθητών. Δεκάδες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα. Καταλήψεις και επεισόδια σε προξενία στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Πρώτο θέμα στα ξένα δίκτυα, η έκρηξη βίας στην Ελλάδα. Αμήλικτα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του μαθητή. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Μαρτυρία φωτιά, αυτόπτη μάρτυρα, καίει τον πιστολέρο ειδικό φρουρό. Καμιά επιείκεια στους δράστες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Επίθεση Παπανδρέου στην κυβέρνηση. Ζωντανά στο στούντιο του Alter, ο Αλέκος Αλαβάνος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η έκρηξη της βίας σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή στα Εξάρχεια. Σκηνικό πολέμου επικρατεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Ενώ έντονη είναι η φόβη για ακόμη χειρότερα επεισόδια. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κατάσταση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Εκεί βρίσκονται οι ρεπόρτερ του Alter. Θα ξεκινήσουμε από τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Λαγάνη. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ακούμε. Εδώ η Βασιλίσσα Μάλη, έχει παραδείσει τους λόγους, είναι εμπόλεμη ζώνη. Έχουν στήσει εδώ φράγματα, ανήκω αυτή τη στιγμή. Οι κουκουλοφόροι είναι αποπνιστική ατμόσφαιρα, με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής. Έχουν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων μπροστά από ακριβώς από τον εθνικό κήπο. Γίνεται μια προσπάθεια από 5 διημερίες του μάτι να πλησιάσουν. Δέχονται βροχή από πέτρες και βόμβες μολότοφ. Η κατάσταση είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου τη Βασιλίσσα Μαλίας να έχει παραδείξει τις φλόγες από εδώ φράγματα. Αποφλεγόμενα εδώ φράγματα. Πριν από λίγο είχε πιάσει μια πυρκαγιά στην συμβολή της Φιδιπίδου Φιλελλήνων, με συγχωρείτε, με την Όθωνος. Πρέπει να επιστοχωρήσουμε, Νίκο. Γιατί αυτή τη στιγμή κουκουλοφόρη κατευθύνονται προς δημοσιογράφους που πολύ άγριοι διαθέτης και αναγκαζόμαστε να επιστοχωρήσουμε προς τα μίσο, προς τη Βουλή. Η κατάσταση είναι εντελώς εκτός ελέγχου. Μιχάλη, να είσαι σε παρακαλώ πολύ προσεκτικός. Είναι πάρα πολύ άσχημο το κλίμα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε παρακολουθήσει νωρίτερα στη διάρκεια του δελτίου. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι ζωντανές, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήσαμε απίστευτες σκηνές πριν στο δελτίο με τον Άκη Παυλόπουλο. Να σπάνε καταστήματα, να οπλίζονται με όπλα που υπήρχαν σε βιτρίνα, να παίρνουν πυροσβεστικά οχήματα. Η εικόνα που βλέπουμε είναι από τη σταδίου και είναι ζωντανή εικόνα. Είναι αυτή την ώρα, μιλούμε για μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω ποιο κτίριο είναι αυτό, αλλά έχουμε μεγάλη φωτιά αυτή την ώρα στη σταδίου. Πάμε στο Δημήτρη Φρέσκο. Δημήτρη, σε ακούμε. Να βρεθεί κανείς σηματοβάρες στο θέατρο της πόλης, επικρατεί ένα γενικευμένο χάος τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Το κέντρο της Αθήνας είναι υποδιάλυση. Βρισκόμαστε, κατευθυνόμαστε προς την πυρκαγιά που ανέφερε νωρίτερα, Νίκο. Πρέπει να σου πω ότι οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες όπου και αν περνούμε. Υπάρχουν σπασμένες βιτρίνες, υπάρχουν κατεστραμμένα οχήματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν πανικόπλητοι για να σώσουν τις ζωές τους. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πολίτες στο κέντρο της Αθήνας, συμμετείχαν πολίτες στην πορεία. Ένα ντόμινο βίας χωρίς προηγούμενο που όμοιο δεν θυμάμαι πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, όσα χρόνια καλύπτω τέτοιου είδους πορείες. Ένα σύννεφο, μεγάλο σύννεφο καπνού, απλώνεται παντού από τα δακρυγόνα, από τις μολότας που έχουν πέσει και έχουν πυρπολίσει κάδους, αλλά και καταστήματα και προσώψεις κτηρίων. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Τα μέτωπα είναι δεκάδες, θέλω να σας πω, οι αστυνομικές δυνάμεις κρατούν μια στάση, βρίσκονται στα στενά και επεμβαίνουν μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Προσπαθούν οι αστυνομικοί νωρίτερα, ήμασταν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, να σας πούμε ότι ετοιμάζονται εκεί και περιμένουν μια ενδεχόμενη επίθεση. Δηλαδή δέχτηκαν ένα πρώτο κύμα επίθεση, κατάφεραν να αποφύσουν τους διαδηλωτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημιουργία των ΜΑΤ εκεί, υπάρχει ένα πυροσβεστικό σχήμα το οποίο θα προσπαθήσουν να ρίξουν νερό αν προσπαθήσουν ξανά να τους προσεγγίσουν. Υπάρχουν και έχουν εξοπλιστεί αστυνομικοί και με πλαστικές όπλα, με πλαστικές σφαίρες, κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να διασταυρώσουμε αρκετές φορές. Δεν μας το επιβεβαίωσαν, αλλά νομίζουμε ότι είναι αυτό, από όσο μπορούμε να κρίνουμε. Ο πετροπόλεμος εδώ στην Ομόνια λίγο νωρίτερα ήταν κάτι πρωτόγνωρο πραγματικά. Αυτό που συνέβη εδώ, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ήδη στην περιοχή εδώ οχήματα του ΕΚΑΒ,
για προληπτικούς λόγους υπήρξαν κάποιες... Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε προς στιγμήν. Πάμε και στη Στέλλα Οικονόμου, η οποία βρίσκεται στην Ομόνια. Στέλλα, καλησπέρα. Με ειδοποιούν ότι γίνεται μια προσπάθεια να απεγκλωβιστούν, πολίτες. Ναι, εργαζόμενοι από την Εθνική, από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο έχει επιληκτεί στις πλόγες. Μόλις έχει φτάσει ένα κλιμακοφόρο όχημα, νωρίτερα είχαν βγει στα παράθυρα και ζητούσαν βοήθεια. Μόλις έφτασε και αυτή τη στιγμή γίνεται επιχείρηση και προσπαθούν να τους απεκλωβίσουν. Όλο το κτίριο έχει επιληκτεί στις πλόγες, βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Πραγματικά, αν αργούσαν λίγο ακόμη οι πυροσβέστες, δεν θα άντεχαν αυτοί οι άνθρωποι. Όσον αφορά και τα όπλα, πράγματι σπάσανε ένα κατάστημα με όπλα. Τους είδαμε να περνούν από μπροστά μας κρατώντας σπαθιά και όπλα. Έχουν λαιλατήσει δεκάδες μαγαζιά, έχουν παραδοθεί στις φλόγες ακόμη τόσα. Πραγματικά επικρατεί μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην Πανεπιστημίου με ειδοποιούν ότι είναι στις φλόγες και πρέπει να πούμε ότι λίγο νωρίτερα προσπάθησαν να κάψουν και κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, αλλά ευτυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό και λέω ευτυχώς... Μόλις κατεβάσανε έναν εργαζόμενο αυτή τη στιγμή, έχει συγκεντρωθεί από κάτω πλήθος, χειροκροτεί, αλλά είναι ακόμη αρκετά άτομα επάνω. Μάλιστα, να ευχηθούμε να μην θρηνήσουμε θύματα με αυτά που συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά τα άτομα που έχουν όπλα στα χέρια τους. Τι όπλα, Στέλλα, σε άκουσα να το λες και πριν. Τι όπλα έχουν πάρει. Σπάσαν ένα κατάστημα στην Ομόνια με όπλα και περάσαν ακριβώς από μπροστά μας. Πέντε άτομα κρατούσαν όπλα, καραμπίνες, πιστόλια, σπαθιά και τρέχανε προς το πλήθος. Είναι εξαγριωμένοι πραγματικά. Ό,τι βρουν το σπάνε. Έχουν σφυριά στα χέρια τους. Ο κόσμος βγαίνει έξω και τους παρακαλεί. Παίρνουν τα τσιματάρια, τους βγάζουν έξω, τους απειλούν και και τους παρακαλούν πραγματικά να μην καταστρέψουν τις περιουσίες τους. Όλη η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Μάλιστα. Οι φλόγες που βλέπουμε είναι από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο επίσης έβαλαν φωτιά. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κτίρια που φλέγονται. Είδαμε πριν και στη Σταδίου το κτίριο. Μαθαίνουμε και για τους απεγκλωβισμούς στο κτίριο της Εθνικής στην Πανεπιστημίου. Πάμε τώρα στον Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος βρίσκεται στη Φιλελλήνων. Μαρίνο, σε ακούμε. Ακριβώς, για περίπου από μία ώρα το κέντρο της Αθήνας έχει παραδοθεί στους χαρακτήρες, οι οποίοι ανεξέλεγχα λένε μαγαζιά, τα λαιλατούν. Και έχουν επιχειρήσει ένα φλάσκι που είδαμε να μπαίνουν μέσα σε μαγαζιά κινητής τηλεφωνίας, να βγαίνουν με κινητά τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάχες στην οδό Φιλελλήνων με την Αμαλία, σε μάχες και αντεξιαστές έχουν διεδεθεί σε ένα πόλεμο. Έγινε εκδαμένη χρήση κοινικών. Το κέντρο της Αθήνας έχει απλωθεί ένα σύννεφο από τα κοινικά που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ευχαριστήσω και τον Μαρίνο Αλιφέρη. Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με τα χειρότερα επεισόδια που έχουμε ζήσει στο κέντρο της Αθήνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσωπικά δεν θυμάμαι από τις αρχές της δεκαετίας του 80 τόσο μεγάλα επεισόδια. Δεν θυμάμαι κτίρια να φλέγονται ολόκληρα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θυμάμαι επίσης, Άκη Παυλόπουλε, επεισόδια με τέτοια έκταση σε πανελλήνια κλίμακα. Διότι είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι ούτε τη νύχτα της δολοφονίας του Μιχάλη Καλτεζά τα επεισόδια ήταν τέτοιας έντασης και τέτοιας έκτασης. Ήταν μεγάλα, αλλά όχι τόσο μεγάλα. Όχι τόσο. Και εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ξαναζήσει αυτό που ζούμε από το πρωί, δηλαδή την ένταση και τον ηλεκτρισμό σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Ζήσαμε επεισόδια στην Πάτρα, ζήσαμε επεισόδια στην Κόρινθο, ζήσαμε επεισόδια σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στη Λάρισα και πάμε σε πολλές ακόμη. Στη Λάρισα βεβαίως. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φρέσκο, στην Ομόνια. Δημήτρη, σε ακούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε με μια ομάδα, μια δημιουργία των ΜΑΤων αστυνομικών. Κατευθυνόμαστε προς την οδό Αιώλου. Εκεί υπάρχουν την πληροφορία αστυνομική ότι υπάρχει μια απόπειρα να ανοίξουν και δεύτερο οπλοπωλείο που βρίσκεται εκεί.
μια ομάδα από τους αντιεξουσιαστές, προς τα εκεί κατευθυνόμαστε ατομικοί με προσοχή και διακριτικότητα, ώστε να κυκλώσουν την περιοχή, ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν το ενδεχόμενο οι νεαροί να πάρουν στα χέρια τους και άλλα όπλα. Παίρνω, ας πούμε, ότι νωρίτερα στο πλοπολείο Ελλάς που βρίσκεται εδώ στην Ομόνια, χάθηκαν πάρα πολλά μαχαίρια, σουγιάδες. Ήταν ένα τουριστικό, αν θέλετε, κατάστημα το οποίο πολλούσε ήδη τέτοιας μορφής. Φανταστείτε ότι ο δρόμος μπροστά ακριβώς ήταν γεμάτος από μικρούς σουγιάδες και μαχαίρια πάνω στην αγωνία τους να πάρουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Οι νεαροί τάφτουν να πέφτουν από πάνω τους. Ο κόσμος περνάει αυτή τη στιγμή. Περνούσε πριν από λίγο και μάζευε εκείνος ό,τι μπορούσε να βρει μπροστά του. Τώρα προσεγγίζουμε στο σημείο. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, μια δεύτερη δηλαδή διάρρηξη ενός οπλοπολίου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν με υπό τη φόρτιση που υπάρχει. Χάσαμε τον Δημήτρη Φρέσκο. Πρέπει να σας πω από μηνύματα που μου στέλνουν εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα ότι υπάρχουν τρεις άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην Πανεπιστημίου. Και γίνεται αυτή την ώρα η προσπάθεια του απεγκλωβισμού και της σωτηρίας τους, διότι βέβαια κινδυνεύει η ζωή τους από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο κτίριο. Πάμε σας παρακαλώ στον κύριο Γιώργο Τράγκα για ένα πρώτο πολύ σύντομο, παρακαλώ κύριε Τράγκα, σχόλιο. Δυστυχώς επιβεβαιώνομαι, έλεγα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι θα διηγηθούμε κατά τη διάρκεια του βατοπεδίου σε ανέλεγκτες και απροσδιόριστες καταστάσεις. Δυστυχώς ήμουνα Κασάνδρα. Εγώ θέλω να πω ότι πρόκειται για μια κοινωνική εξέγερση. Δεν είναι αποκλειστικό θέμα των κουκουλοφόρων. Ουδέποτε στη μεταπολίτευση είχαμε τέτοιες εκτάσεις ως επεισόδια σε όλη τη χώρα. Ουδέποτε είχαμε επεισόδια και κλιμακωμένες αντιδράσεις που να φτάνουν μέχρι τα σχολεία και με διαδηλώσεις και σε όλες τις πόλεις και τέτοια πράγματα. Ούτε με τον Καλτεζά είχαμε, ούτε είχε ζήσει η Αθήνα τέτοιους πυρπολισμούς, ακόμη και τότε που κάηκε το Μινιόν και ο Κλαουδάτος, αν θυμάστε, που ήταν μια νύχτα φοβερή. Βεβαίως. Θα έλεγα ότι για μια άλλη εποχή είναι ένα δεύτερο πολυτεχνείο και αυτό μας το λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου μας λένε ότι εδώ έχουμε ένα ξέσπασμα του κόσμου που είναι φορτωμένος, κατά τη γνώμη μου, άρχισε να φορτώνει από το καλοκαίρι και μετά τη ΔΕΘ, όπου εκεί είδε μια κυβέρνηση και μια πολιτική να προστατεύει, αν θέλετε, όπως έλεγαν όλα τα δελτία ειδήσεων και καλώς το έλεγαν, διεφθαρμένους πολιτικούς. Ο κόσμος είναι φορτωμένος από τη διαφθορά που παρουσιάζει η κυβέρνηση, αν θέλετε από την ακρίβεια και την οικονομία η οποία πάει προς το χειρότερο χωρίς να μπορεί να βοηθήσει αυτή η κυβέρνηση, και από μια γενικότερη ανεπάρκεια που πλήττει, αν θέλετε, τη ζωή του, το βιωτικό του επίπεδο. Λέτε, είναι καταπιεσμένος λοιπόν, ο κόσμος. Ότι υπάρχουν κοινωνικές αιτίες πολύ έντονες. Βέβαια, πίσω από αυτό που συμβαίνει. Η δολοφονία του αθώου παιδιού είναι μια σπίθα. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο αιματηρό επεισόδιο με ένα δανειολήπτη, ας πούμε, σε μια τράπεζα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Έτυχε να είναι το αθώο παιδάκι αυτό. Πάμε και το περιστατικό. Παρακαλώ. Πάμε, σας παρακαλώ, καταλαβαίνω απολύτως τι λέει ο κύριος Τράγκας. Λέει ότι αυτή η σπίθα θα μπορούσε να έρθει από οποιοδήποτε άλλο τυχαίο γεγονός. Πάμε στην Νάντια Αλεξίου, στα Προπήλαια. Νάντια, σε ακούμε. Επεισόδια αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έξω από τα Προπήλαια Αθηνών. Επιμερίες των αστυνομικών έχουν παραταχθεί ακριβώς απέναντι από μια ομάδα περίπου 20 ατόμων που φορούν κουκούλες. Έχουν ανάψει κάδους στη μέση του δρόμου και επιτίθενται με πέτρες εναντίον των αστυνομικών και τραπεζικών υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην οδό Πανεπιστημίου. Ο κόσμος, ο οποίος έχει σταματήσει αριστερά-δεξιά στον δρόμο, παρακολουθεί αυτές τις επιχειρήσεις χημικών από την πλευρά των αστυνομικών, ενώ μπουλόνια, πέτρες, μάρμαρα και ό,τι πολεμοφόδια έχουν καταφέρει να μαζέψουν οι νεαροί καλούμενοι αντιεξουσιαστές, αυτοαποκαλούμενοι μάλλον αντιεξουσιαστές, είναι τα πολεμοφόδια τους. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί προσπαθούν να προστατεύσουν το τραπεζικό υποκατάστημα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα Προπήλαια των Αθηνών. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πλόγες υπάρχουν σε όλο το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους παράλληλους, ενώ στην Εμμανουήλ Μπενάκη έχουν καεί και 3 αυτοκίνητα. Νίκο. Να σε ευχαριστήσω, Νάντια Αλεξίου. Πάμε και στον Άκη Παυλόπουλο για ένα σύντομο σχολιασμό. Δεν ξέρω, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο φόβος απόψε είναι μη δούμε τα χειρότερα. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο Τράγκα ότι αυτό ήταν μια σπίθα η δολοφονία του 15χρονου
και ότι είναι σαν να σηκώθηκε το καπάκι της κατσαρόλας. Είναι μια καταπιεσμένη κοινωνία. Και βγαίνει ο ατμός. Και βγαίνει ο ατμός αυτή την ώρα. Είναι μια καταπιεσμένη κοινωνία από μια, θα μου επιτρέψετε να το ξαναλέω, οικονομική χούντα που κυβερνάει πολλά χρόνια. Πρέπει να σας διακόψω. Πάμε πάλι στο Δημήτρη Φρέσκο στην Ομόνια. Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιχείρηση των αστυνομικών, οι οποίοι πραγματικά κάνουν, προσπαθούν και συλλαμβάνουν όσους προσπαθούν να κάνουν να μπουν στα καταστήματα και να πάρουν πράγματα από όσα ήδη οι καταστήματα έχουν διαρριχθεί. Πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχουν κάποιες προσαγωγές πολιτών, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι αντιεξουσιαστές. Το πιθανότερο όμως να είναι αλλοδαποί, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή αστυνομική, σε αυτούς τέλος πάντων έχουν βρει πρόσφορο έδαφος, αν θέλετε, να κάνουν συλλήψεις. Και αυτούς συλλαμβάνουν, οι αντιεξουσιαστές δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Πάντως πρέπει να πούμε, Άκη Παυλόπουλε, πριν πάω και στον Πειραιά, ότι ακούω πολλές καταγγελίες. Όση ώρα έκανες το δελτίο σου, τηλεφωνούσαν έμποροι από το κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν προστατεύει κανείς την περιουσία τους και ότι τα ΜΑΤ παραμένουν θεατές της κατάστασης, σαν να έχουν πάρει εντολές να μην παρέμβουν. Να είναι απαθείς. Φοβούμενοι ενδεχομένως η ηγεσία της, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μήπως έχουμε τα χειρότερα, λέει στα ΜΑΤ. Εγώ δηλαδή όσες φορές έχω δει επέμβαση ανδρών των ΜΑΤ σήμερα, είναι για να συλλάβουν έναν μαθητή 15χρονο ή 16χρονο. Άκη μου, η κυβέρνηση είναι ένα αποδρομή. Εάν γίνει οποιαδήποτε κάταγμα να πάθει διαδηλωτής ή να χυθεί πάλι τυχαίως αίμα, ναι, η κυβέρνηση είναι ένα αποδρομή. Γιατί δεν λέμε αυτό που βλέπουμε? Ο Καραμαλής είναι ένα αποδρομή. Το λένε όλα τα διεθνή ξένα μέσα. Ότι βουλιάζει αυτή η κυβέρνηση στα σκάνδαλα και στο χάος. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν ταξιδιωτικές οδηγίες που λένε στους τουρίστες να μην έρχονται στη χώρα μας. Λες και είμαστε η Ταϊλάνδη, εδώ, το Παγκόσμιο. Όμως από την άλλη πλευρά, και εδώ είναι το σημείο με το οποίο διαφωνώ μαζί σου, δεν θεωρώ ότι είναι μέρος της λαϊκής εξέγερσης ο οπλισμένος με σπαθί κουκουλοφόρος. Όταν έχουμε κοινωνικές εξεγέρσεις, ναι, οι οποίες δεν είναι μεμονωμένες αλλά είναι σε όλη τη χώρα, και μετά από περιστατικό που δείχνει ότι ξεσπάει μία φόρτωση, όπως είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου, βγαίνει ο ατμός από τη Χίτρα, θα περιμένουμε και τέτοια. Αν η αστυνομία πάει σε συμπλοκές εκ με κίνδυνο στάδι, να έχουμε τι πράγμα, άλλα θύματα. Αν πάει η αστυνομία σε συμπλοκές εκ του συστάδι, θα έχουμε και άλλο αίμα. Να έχουμε άλλα θύματα. Ναι, και εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι στους δρόμους υπάρχουν και 15χρονα παιδιά. Δεν είναι όπως οι προηγούμενες φορές. Έτσι. Είναι διαφορετικά τα σχολεία πράγματα. Υπάρχουν σχολεία στους και δρόμους. Και γονείς είναι στους δρόμους. Και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Πάμε και στον Πειραιά, στο Βασίλη Τζίμτσο. Βασίλη, σε ακούμε. Έκρηθμη είναι η κατάσταση και εδώ στον Πειραιά. Αυτή την ώρα στην οδό Αφεντούλη, έξω από το αστυνομικό τμήμα Καλλίπολης, είναι συγκεντρωμένος κόσμος. Μικρά παιδιά, πολλά μικρά παιδιά, 12 με 16 ετών, οι γονείς τους αλλά και κόσμος που έχει βγει από τα σπίτια για να δει τι έχει συμβεί. Να πούμε ότι εδώ νωρίτερα έχουν καεί 4 περιπολικά οχήματα, έχουν γίνει 3 προσαγωγές. Οι κάτοικοι, όπως είπαμε, αλλά και απλοί μαθητές παραμένουν έξω από το αστυνομικό τμήμα, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αν θα θεθούν ελεύθεροι οι μαθητές τους. Ενώ πριν από λίγο σημειώθηκαν ζημιές στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, αλλά και στο φυλάκιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο Πασαλιμάνι. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Τζίμτσο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, δεν είναι μόνο τα Εξάρχεια και ο χώρος, όπως αποκαλείται, που σήμερα είναι στους δρόμους και προκαλεί αυτή την κατάσταση. Πάμε στην Αθανασία Αγγελοπούλου. Καίγεται κτίριο και στην Όθωνος, με ενημερώνουν. Αθανασία, σε ακούμε. Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καζάνι που βράζει. Πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Μια ακόμα δύσκολη νύχτα, η τρίτη νύχτα κατά σειρά έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε έξω από το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Καπνοί βγαίνουν από το κτίριο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην συμβολή των οδών Όθωνος και Αμαλίας. Απ' έξω υπάρχουν εστίες φωτιάς. Επίσης, πριν από λίγο, άγνωστοι πυρπόλησαν ακόμα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Αθηναίου στην πλατεία Συντάγματος. Θα πρέπει να σας πω ότι πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί στην είσοδο του μετρό στο Σύνταγμα, στις σκάλες. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αναπνεύσουν, προσπαθούν να βρουν λίγο νερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Βλέπω τώρα μπροστά μου ομάδα νεαρών να επιτίθεται σε δυνάμεις των ΜΑΤ. Σε μια δημιουργία η οποία έχει παραταχθεί μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, τους επιτίθενται πετώντας πέτρες και ξύλα, βανδαλισμοί, καταστροφές και φωτιές παντού γύρω μας.
Μαθαίνω, Νίκο, ότι γίνονται συσκέψεις. Κύριε Τράγκα, μου λένε, δεν ξέρω αν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την είδηση και παρακαλώ τους συναδέλφους στο κοντρόλ να το ψάξουν. Φτάνουν μηνύματα στο κινητό μου ότι υπάρχουν φλόγες και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να το επιβεβαιώσουν. Να δω και από εδώ. Το κτίριο αυτό που βλέπουμε ποιο είναι? Αυτό το κτίριο μοιάζει με το Υπουργείο. Αυτό πάντως, αυτό που βλέπουμε δεν πρέπει να είναι φωτιά μέσα στο κτίριο. Πρέπει να είναι η αντανάκλαση. Καθρεφτίζονται οι φλόγες από απέναντι. Από το Σύνταγμα. Από το δέντρο το οποίο είχε στηθεί για να στολιστεί. Εκεί είναι φλόγες όμως. Αλλά βλέπουμε πάρα πολλά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας να φλέγονται. Μου θυμίζει τις εικόνες που μας έστελναν τα διεθνή πρακτορία από τη Γαλλία, από το Παρίσι, τις ημέρες που στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας είχαμε ζήσει έναν εφιάλτη. Ήταν στα βόρεια προάστια μόνο. Ναι, εκεί δεν τόλμησε κανείς να πάει στο κέντρο του Παρισιού. Γιατί μέχρι τώρα που ήταν οι τουρίστες. Εδώ και είναι το κέντρο της πόλης. Εδώ έχει ξεσπάσει ο κόσμος σε όλες τις πόλεις. Πάμε σας παρακαλώ και στην κυρία Κάτια Μακρύ για ένα σύντομο σχολιασμό. Κυρία Μακρύ. Σε 42 νομούς σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε πορείες και διαδηλώσεις και στους περισσότερους νομούς είχαμε επεισόδια. Το εντυπωσιακό είναι ότι επειδή δεν μιλάμε για κουκουλοφόρους στα Τρίκαλα, ούτε στη Μυτιλίνη, ούτε στη Ζάκυνθο, σας λέω περιοχές όπου υπήρξε ένταση, ότι σπάγανε αστυνομικά τμήματα, στην Κρήτη δεν σπάσανε και την Ομαρχία, ό,τι συμβολίζει το κράτος. Στα μάτια αυτών των παιδιών περνούσανε και το σπάγανε. Με νεράτζια, με καδρόνια, με ό,τι βρίσκαν στα χέρια τους. Νομίζω ότι η ατιμωρησία όλων αυτών των τελευταίων ετών, η ασυδοσία όλων των τελευταίων ετών, μας έχει μετατρέψει σε ζούγκλα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκουμε. Μα το λένε βλέπουμε τα ξένα δίκτυα. Ναι, είναι ζούγκλα. Τα ξένα δίκτυα μιλάνε για εξέγερση κατά τη διαφορά. Πρέπει να σας διακόψω. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και εκεί στις φλόγες κτίριο. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας πει περισσότερα. Άρη. Δυστυχώς παρόμοια κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη. Πολεμικό το σκηνικό, αποκνηκτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Εδώ και αρκετή ώρα οι κουκουλοφόροι έχουν βάλει στο στόχαστρό τους δεκάδες καταστήματα, τόσο εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εταιριών κινητής τηλεφωνίας, υποκαταστήματα τραπεζών. Σπάνε τις βιτρίνες, έχουν ρίξει μολότοφ, έχουν βάλει φωτιά σε αρκετά από τα καταστήματα, ακόμη και σε κάποια οχήματα. Ενώ όπως πληροφορούμαστε, μετά από το σπάσιμο της πρόσωψης των καταστημάτων, αρκετοί ήταν οι πολίτες εκείνοι που επιχείρησαν να κάνουν πλιάτικο στα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Δυστυχώς η κατάσταση φαίνεται πως είναι ανεξέλεγκτη και εδώ, καθώς η αστυνομική παρουσία σε αυτούς τους χώρους είναι ανύπαρκτη. Να ευχαριστήσουμε και τον Άρη Κουτσιούκη. Να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών έπεσαν μολότοφ, αλλά ευτυχώς σβήστηκαν και επομένως δεν έχουμε και σε αυτό το κτίριο πρόβλημα. Μιλάμε για σκηνικό χάους στη χώρα πλέον. Κάτια Μακρύ. Ναι, έλεγα Νίκο ότι ενδεχομένως και τα ίδια τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί απ' όλα καίνε. Και δεν μιλάω μόνο για τους κουκουλοφόρους, γιατί θα μου επιτρέψετε να είμαι πάντα καχύποπτη απέναντί τους. Μιλάω για τα παιδιά που πρώτη φορά τα είδαμε σήμερα στους δρόμους, είτε ήταν βορείων προαστίων, είτε ήταν νοτίων προαστίων, με μαύρες μπλούζες να βγαίνουν σε ένα συντονισμό που έγινε μέσω SMS το Σαββατοκύριακο. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και είναι για τον Αλέξανδρο, και είναι για την οικονομική κρίση, και είναι για το βατοπέδι, και είναι για την ασυδοσία, μάλλον και είναι για όλα. Αυτό πάντως που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το λάθος μήνυμα που έστειλε εξ αρχής η αστυνομία και ο ίδιος ο κύριος Παυλόπουλος. Μίλησε από την πρώτη στιγμή για αμυντική στάση της αστυνομίας. Σαν να έλεγε: εδώ είναι, δεν θα σας πειράξουμε. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε μια αστυνομία που να τρέμει σαν το ψάρι, ούτε μια κυβέρνηση που να τρέμει σαν το ψάρι. Κάποιος πρέπει να προστατεύσει και αυτούς τους ανθρώπους που βλέπονται τώρα να καίνε οι περιουσίες τους. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανείς να παρέμβει. Είναι η άλωση του κράτους από τους κουκουλοφόρους. Έχω την αίσθηση ότι οι ξένοι ανταποκριτές των Αθηνών στέλνουν με πιο ψύχρεμο μάτι τα γεγονότα και λένε απλά πράγματα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα, η Frankfurter Allgemeine, γράφει σήμερα ότι η κυβέρνηση Καραμαλή βουλιάζει μέσα σε ένα απέραντο χάος λόγω των σκανδάλων και της απίθμενης διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα. Μάλιστα, έχω πάρει ένα απόσπασμα από τη γερμανική εφημερίδα να το δημοσιεύσω αύριο. Μιλάμε για ιστορικές εφημερίδες της Ευρώπης, των οποίων οι ανταποκριτές και η εκτίμηση είναι ψυχροί, δεν είναι Έλληνες, και οι οποίοι βλέπουν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν ζούμε κουκουλοφόρους στα εξάρχεια. Αυτή τη στιγμή ζούμε εκτόνωση.
Πρέπει να πάμε πάλι στην Άντια Αλεξίου να δούμε τι γίνεται εκεί με την προσπάθεια απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρίσκονται στο κτίριο της Εθνικής. Νάντια. Επιχείρηση αναζήτησης πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται στη συμβολή της Πανεπιστημίου με την Πατησίων. Οι πυροσβέστες αναζητούν μια γυναίκα εργαζόμενη, φωνάζουν το όνομά της. Τις εγκαταστάσεις του κτηρίου δεν έχουν καταφέρει ωστόσο ακόμα να την εντοπίσουν. Οι συνάδελφοί της ενημέρωσαν τους πυροσβέστες ότι δεν την έχουν δει από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλά στην υγεία της και έχει βρει κάπου καταφύγιο. Αυτά που ακούτε είναι οι φωτοβολίδες του λάμψης που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί από την πλευρά της Πανεπιστημίου, με συγχωρείτε, προς την ομάδα των αντιεξουσιαστών, οι οποίοι εξακολουθούν να επιδίδονται σε έντονο πετροπόλεμο προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Βγαίνουν από την βιβλιοθήκη, πετάνε κάδους απορριμμάτων, πετάνε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο πετροπόλεμος είναι μια κατάσταση εκτός ελέγχου πραγματικά. Οι αστυνομικοί προσπαθούν, κάνοντας χρήση χημικών, να τους αποτίσουν, ενώ χρησιμοποιούν και τα... Έχει χαθεί ο έλεγχος. Να μην λέμε πολλά. Έχει χαθεί ο έλεγχος. Αν συνεχιστεί έχουμε αύριο η κατάσταση... με μία αστυνομία δύο ταχυτήτων, κύριε Τράγκα. Αν με συνεχιστεί... την αστυνομία η οποία από τη μία με μεγάλη ευκολία κάποιος ανεγκέφαλος, θερμοκέφαλος, ξάπλωσε ένα παιδί 15 ετών, και την ίδια αστυνομία να αφήνει τις περιουσίες των πολιτών χωρίς υπεράσπιση. Αγαπημένε μου Νίκο, αν συνεχιστεί η κατάσταση αύριο με την κηδεία του παιδιού, νομίζω την κηδεία αύριο, αν συνεχιστεί η κατάσταση θα οδηγηθούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ήδη το σκέπτονται και συσκέπτονται, από ό,τι μαθαίνω. Και κυκλοφόρησε και σε ένα site. Καλά, Γιώργο, δεν είχαμε από εκεί και πέρα, και αν καούνε και άλλα κτίρια ή κινδυνεύσουν άνθρωποι. Δεν είχε μια παρέτηση για να κλείσει λίγο την οργή του κόσμου. Ποια να κάνει, τι να κάνει. Θέλω να πω ότι και η κυβερνητική στάση. Να δεχτεί παρετήσει. Ρίχνει λάδι στην εδώ συγκάλυπτε διεφθαρμένου πολιτικού, μπορεί επί μήνες. Εδώ κάλυπτε ο ίδιο, να πούμε, διεφθαρμένου πολιτικού. Και τώρα μου λες να δεχτεί παρετήσεις που στο φινάλε ο Υπουργός Εσωτερικών του πες ένας μπάτσος εκεί, να πούμε, θηριώδης μαλάκας που ξάπλωσε κάτω ένα αθώο παιδάκι, να πούμε. Δεν μιλώ για τον Υπουργό Εσωτερικών κατά ανάγκη. Σου λέω όμως ότι όταν, πάει σε, όταν συνεχιστεί η σφαίρα του χάους στο 15χρονο αν συνεχιστεί αυτό αύριο, θα πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και από εκεί την παρέτησή του. Δηλαδή και από εκεί απευθείας την παρέτησή του. Με ειδοποιούν ότι το πρωί στις 9.30 ώρα ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μαθαίνω από πολύ έγκυρες κυβερνητικές πηγές ότι του εισηγούνται οι υπουργοί να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, διότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Του λένε πήγαινε και ζήτα να μαζευτούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Για να ζητήσει έγκριση για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μετά να πάει σε παρέτηση για να ισχάσει και ο τόπος. Αφού καεί όλη η Αθήνα πρώτα αφού και την κάψει στην Ελλάδα όλοι, αυτό. Θα ζητήσει παρέτηση μετά. Αφού κύριε Χατζηνικολάου έχουμε αυτές τις εικόνες και την απόλυτη αναρχία σε όλη τη χώρα, μετά θα ζητήσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Εγώ δεν νομίζω ότι θα του αρνηθεί οποιοδήποτε αρχηγός. Αν το είχε κάνει ήδη από την Κυριακή, θα του αρνόταν οτιδήποτε ζητήσει. Έγκριση, εδώ μιλάμε για εθνική, για εθνική κατάσταση αυτή. Πάλι να σας διακόψω και να πάμε στον Μαρίνο Αλιφέρη, διότι με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε στη Συγκρού αναποδογυρίζουν αυτοκίνητα. Ναι, Μαρίνο. Ακριβώς, Νίκο, εδώ βλέπουμε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, ένα αναποδογυρισμένο μέσα στη λεωφόρο Συγκρού. Η λεωφόρο Συγκρού έχει καταληφθεί από τους ταραξίες που είναι οπλισμένοι με ασπίδες, με μεγάλα σπαθιά. Τραβάνε φωτογραφίες στα κατορθώματά τους εδώ πέρα. Έχει καταληφθεί η Αθήνα από τις ταραχές. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία. Πάντα καταστήματα. Πιστεύω ότι ακούτε τι συμβαίνει. Έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα τη Συγκρού και το, αυτό πηγαίνει προς το κέντρο της Αθήνας και αυτό προς το Πειραιά. Με αναπεδοδιγυρισμένα αυτοκίνητα και με οδοφράγματα που έχουν βάλει φωτιές. Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να καταλήξουν. Πριν πέρασα μέσα από την Διονυσία Αεροπαγήτου και εκεί είδα κατάστημα του. Τον Ελτά νομίζω το οποίο είχε παραδοθεί στις συλλόγες παντού και τα πάντα στην Αθήνα σήμερα έχουν καταστραφεί. Είναι επί μια μισή ώρα που συμβαίνει αυτή η κατάσταση με ανεξέλεγκτους ταραξίες, δεν ξέρω πότε να τους πω, που γυρνούν στην Αθήνα, την έχουν κάνει κύκλο δύο φορές
έχουν σπάσει και άλλο αυτοκίνητο τώρα. Και άλλο αυτοκίνητο γυρνάει. Και άλλο. Πού θα σταματήσουν, θα είναι εκατοντάδες μέχρι το πρωί. Για να ξέρω χιλιάδες όλη τη χώρα. Είναι απίστευτη εικόνα. Απίστευτη. Αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε απομονωμένα επεισόδια σε κάποιο προάστιο όπως το Παρίσι, σε άλλη πόλη. Εδώ γίνονται σε όλη την πρωτεύουσα και σε όλη τη χώρα. Όλα αυτά στη μνήμη του Αλέξη, έτσι. Όλα αυτά σημαίνουν εκτόνωση λαϊκής οργής. Γιώργο μου, μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί 15 ετών φόρτωσε από μια κυβέρνηση που προστάτευε τη διαφθορά και ασκούσε καταπίεση στον κόσμο. Ο κόσμος στρέφεται κατά της οικονομικής χούντας και της απίθμενης διαφθοράς αυτή την ώρα. Μη γελιέστε. Ναι, λέω, μη λέω, γελιέστε. Μην ξεχνάμε. Το λένε οι ξένοι με το ψύχρεμο μάτι σε όλα τα δίκτυα αν κοιτάξεις. Ναι, λέω. Αμερικάνικα, Βρετανικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Μιλάνε για μια χώρα πρωταθλήτρια στη διαφθορά και στο χάος και δίνουν ταξιδιωτικές οδηγίες να μην πατήσει τουρίστα στην Ελλάδα. Και το τρίπτυχο συμπληρώθηκε με το αίμα του 15χρονου παιδιού. Αφορμή ήταν ο αθώος. Το τρίπτυχο βεβαίως. Αφορμή ήταν ο αθώος. Το τρίπτυχο συμπληρώθηκε, το τρίπτυχο της διαφθοράς, της ανέχειας, της απείλας συμπληρώθηκε με το αίμα του παιδιού. Οι εφρέμιδες, οι απατεώνες, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί που προστάτευε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος από την ΕΦ. Ναι, αλλά σκεφτείτε σε ποια κατάσταση έχει περιέλθει η χώρα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να κάνουν κάτι για να τονώσουν την οικονομία τους εν ώψη Χριστουγέννων και σε εμάς δεν έχει μείνει μαγαζί όρθιο. Αυτοί οι άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας περιμέναν αυτές τις μέρες το 13ο μισθό για να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, να στολιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να δημιουργήσουμε μια επίφαση ομαλότητας σε αυτή τη χώρα. Και τώρα όλα τεινάζονται στον αέρα μέσα σε τρεις μέρες. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα προσπαθούν να εισβάλλουν στη Βουλή. Προσπαθούν να εισβάλλουν και στη Βουλή με πετροπόλεμο. Να πάει το πρωί να παραιτηθεί, να ηρεμήσουμε. Πάμε στην Αθανασία Αγγελοπούλου. Αθανασία, σε ακούμε. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα η κατάσταση εδώ στο Σύνταγμα. Πριν από λίγο έγινε μια επιχείρηση από την πλευρά της αστυνομίας, καθώς οι νεαροί πλησίασαν επικίνδυνα μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Πλησίασαν επικίνδυνα το κτίριο του Κοινοβουλίου με άγριες διαθέσεις, πετώντας βόμβες μολότοφ και εκτοξεύοντας αντικείμενα προς κάθε κατεύθυνση. Έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Προσπάθησαν να αποθήσουν τους νεαρούς και το πέτυχαν με εκτεταμένη χρήση χημικών. Ακόμα και εμείς έχουμε απομακρυνθεί αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στην αρχή της οδού Πανεπιστημίου και σας περιγράφουμε την εικόνα. Βλέπουμε μπροστά μας φωτιές στη Βασιλίση Σοφίας. Η Βασιλίση Σοφίας απ' άκρη σ' άκρη φλέγεται με κάδους απορριμμάτων, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Βρίσκουν μπροστά τους οι νεαροί, βάζουν φωτιά. Ο κόσμος έχει οπισθοχωρήσει προς την πλατεία Κολονακίου πλέον, καθώς εδώ είναι αδύνατο να αναπνεύσει κανείς. Θα πρέπει να σας πω ότι μοιάζει με κόλαση η εικόνα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο στον άτυχο μαθητή, η ανάφλεξη έχει γενικευτεί. Τώρα θέλω στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέκο Αλαβάνο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, σε μια πολύ δύσκολη βραδιά, σε μια βραδιά έκρηξης οργής σε ολόκληρη την Ελλάδα και δεν μιλώ εγώ μόνο για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, μιλώ κυρίως και εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τα χιλιάδες 15χρονα και 16χρονα παιδιά που πήγαν σήμερα στα σχολεία τους ντυμένα με μαύρες μπλούζες, για τα παιδιά που συναντούσα το πρωί στους δρόμους της Αθήνας και που σταματούσαν τα αυτοκίνητα για να μας πουν μια κουβέντα για τον 15χρονο που χάθηκε. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και αν βλέπετε ότι αυτό το εκρηκτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί και δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι και σε άλλες πόλεις, μπορεί να εκτονωθεί με κάποιο τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει μια διέξοδος. Και θα ήθελα όλοι να καταλάβουν γιατί τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει σημασία και προτεραιότητα στη νεολαία και στην ανάγκη να επιληθούν τα προβλήματά τους όλων. Είτε εργασία, είτε πανεπιστήμιο, είτε είναι παιδιά εξαρτημένα, είτε είναι παιδιά στις φυλακές, είτε είναι παιδιά που δεν έχουν προοπτική. Διότι είναι πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε στο δελτίο σας, ότι είναι μια εξέγερση. Και ότι αυτό που έγινε με τον 16χρονο δεν ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ένα ποτήρι που μπήκε στο ποτήρι που ήταν ήδη γεμάτο.
Και με αυτή την έννοια πρέπει να δώσουμε διέξοδο. Και πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις, πολιτικές, στόχοι τέτοιοι που θα καταλάβουμε ότι τους αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχει νόημα, κύριε Πρόεδρε, να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών σε αυτή τη φάση των πραγμάτων? Να σας πω, ό,τι μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Αυτό που έχει νόημα όμως είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι η κυβέρνηση παίρνει τις ευθύνες της. Και γι' αυτό, ξέρετε, θέσαμε εμείς το θέμα της παραίτησης της κυβέρνησης. Και γιατί, όπως βλέπετε, η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι παιδιά να πολιορκούν αστυνομικά τμήματα και άλλες κρατικές έτσι υπηρεσίες, είναι σαν να αντιμετωπίζουν το κράτος ως ξένη δύναμη. Έτσι το νιώθουν. Υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να το καλύψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτή την έννοια, εγώ πιστεύω ότι μία διέξοδος θα ήταν η συντηταγμένη πορεία μας προς εκλογές, όπου να ακούσουμε το μήνυμα του λαού και της νεολαίας. Τώρα, πριν σας θέσω άλλα ερωτήματα, θέλω να μου επιτρέψετε να δούμε το ρεπορτάζ σε αυτό το σημείο για την έρευνα που γίνεται για την δολοφονία του 15χρονου Αλέξη. Πάμε να δούμε. Όταν είναι το περιστατικό με τους αστυνομικούς τους δύο να είναι τζαβέλα και τις πλάτες των αστυνομικών, έβλεπε. Ήμασταν πίσω και οι πυροβολισμοί ακούγονται καθαρά στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 15χρονος μαθητής πέφτει νεκρός στη διασταύρωση των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου. Αμέσως μετά, οι δύο αστυνομικοί που είχαν κατευθυνθεί πεζοί προς την ομάδα των νεαρών σπέβδουν να απομακρυνθούν, ενώ ακούγονται οι πρώτες κραυγές αγωνίας. Για 2-24 ώρα η Αθήνα φλέγεται με τα αμήλικτα ερωτήματα για τον χαμό του Αλέξη Γρηγορόπουλου να παραμένουν αναπάντητα. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο αστυνομικός σημάδευσε τον μαθητή, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Ο ιατροδικαστής Χρήστος Λευκίδης, που έκανε την νεκροψία νεκροτομή, και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας που ήταν παρόν, δεν κατέληξαν σε ασφαλές συμπέρασμα. Η αιτία θανάτου είναι τυφλό τραύμα του θώρακος. Ήταν ή δεν ήταν ευθεία η βολή? Είναι λεπτομέρειες που αφορούν την ανάκριση. Ως προς την αιτία θανάτου υπάρχει ταύτιση. Το πρώτο φρεστικό επεισόδιο μεταξύ των ειδικών φρουρών και περίπου 30 νεαρών γίνεται στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ναβαρίνου. Οι αστυνομικοί παρκάρουν στη συνέχεια το περιπολικό στη Χαριλάου Τρικούπη και άγνωστο γιατί κατευθύνονται με τα πόδια προς τη συμβολή της Τζαβέλα με τη Μεσολογγίου. Κατέβηκε πεζός, έφτασε μέχρι τον πεζόδρομο. Στη Μεσολογγίου. Ναι, ο οποίος, από ό,τι λέγανε 40 άτομα, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα βρίζοντας το μικρό. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται μια δημιουργία των ΜΑΤ για τη φύλαξη των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι δύο αστυνομικοί δεν ζήτησαν τη συνδρομή των συναδέλφων τους, ούτε όμως δέχθηκαν εντολή να κινηθούν εναντίον των νεαρών. Ανεξήγητο παραμένει και το γιατί ο ειδικός φρουρός έβγαλε όπλο σε ένα περιστατικό διαπληκτισμού, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος, όπως περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες. Το αποτέλεσμα της βαλιστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κόπηκε το νήμα της ζωής ενός παιδιού 15 ετών. Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε να υπάρξει κάποια παραίτηση μετά το θάνατο του 15χρονου μαθητή? Οπωσδήποτε, εγώ το πιστεύω, και αυτό είναι, αν θέλετε, μία πλευρά, μία παραίτηση που όχι μόνο τυπικά δίνεται. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτό σε επίπεδο πρωθυπουργού και το λέω με ειλικρίνεια, πιστεύοντας ότι ανοίγει μια διέξοδο στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα και άλλα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέμε ότι η αστυνομία θα είναι έτσι, και εσείς ήδη σχολιάσατε τη δράση της. Δεν μπορεί να έχουμε τους ειδικούς φρουρούς με 2 μήνες εκπαίδευση να έχουν τέτοιες ευθύνες. Δεν μπορεί η εκπαίδευση των αστυνομικών να γίνεται μέσα σε στρατόπεδα, μακριά και κλειστά από ψυχολόγους, από πολιτικούς επιστήμονες, από δημοσιογράφους, από καλλιτέχνες, από ανθρώπους που θα τους κάνουν να καταλάβουν ποια είναι η κοινωνία και πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουν, όχι με μίσος, αλλά ως μια δύναμη που πάει να τη στηρίξει στα προβλήματά της. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί καθόσασταν στο τραπέζι του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και ο κύριος Καραμαλής ζητούσε την συνένεσή σας να αντιδράσει δυναμικά η αστυνομία στις καταστροφές των περιουσιών,
να συλλάβει κουκουλοφόρους, να συλλάβει ανθρώπους με νοστάρια κτλ. Θα δίνατε το πράσινο φως? Να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Είπατε στις ειδήσεις σας κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ το άκουσα ενώ ήμουνα στη διαδήλωση με τον μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μπορέσανε και διαρρήξανε ένα οπλοπωλείο, ναι, ναι, στην Ομόνια. Ναι, ναι. Μα μπορούμε να φανταστούμε μία αστυνομία η οποία επιτρέπει τα οπλοπωλεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν με ένα ξύλο να το διαρρήξουν και να το σπάσουν και να παίρνουν μυδράλια ή σουγιάδες ή καραμπίνες? Εδώ πέρα η αστυνομία στοιχειώδεις τεχνικές έπρεπε να έχει και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα άξιζε να μεταδώσετε στις ειδήσεις σας την τοποθέτηση που έκανε η ΠΟΑΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων, για τον τρόπο με τον οποίο δεν είναι η βία απέναντι στη βία. Είναι. Ναι, κύριε Τράγκα. Κοιτάξτε, αν συνεχιστεί η κατάσταση, ο κύριος Καραμαλής, επειδή δεν θέλει να συγκρουστεί η αστυνομία ή άλλες επίλεκτες μονάδες, νομίζω στρατός όπως στη Γαλλία, στα βόρεια προάστια που πήγαν επίλεκτες μονάδες, θα ζητήσει έγκριση από τον κύριο Αλαβάνα και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να κατεβάσει κάποιες μονάδες επίλεκτες. Η αστυνομία δεν φαίνεται να μπορεί να συγκρουστεί. Τι εννοείται το στρατό, κύριε Τράγκα? Κοιτάξτε, στη Γαλλία κατέβηκαν ορισμένες επίλεκτες μονάδες μετά από έγκριση που υπήρξε του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στα βόρεια προάστια. Και επίσης θα ζητηθεί να υπάρξει κατανόηση από πλευράς πολιτικών αρχηγών σε κάποια μέτρα τα οποία θα είναι βίαια πλέον. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, θα κρίση, ας πούμε. Κύριε Τράγκα, εγώ δεν το πιστεύω. Κρίση, ναι. Ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων. Είναι εντελώς έξω. Ποτέ σε κάτι τέτοιο, είναι εντελώς έξω από τη λογική μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω την λογική σας. Κυρία Μακρύ, μια στιγμή. Υπάρχει ένας τρόπος. Υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλετε, να υπάρξει διέξοδος. Και να δείξει η πολιτική ηγεσία ότι αισθάνεται την πίεση και τον τραυματισμό που έχει υποστεί η νεολαία, αλλά και όλη σχεδόν η κοινωνία, με μια σειρά αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην πορεία όλων των θεμάτων που τους αφορούν. Από το ότι δεν μπορεί να μπαίνει το κέρδος στα πανεπιστήμια, από το ότι δεν μπορούν να οπλοφορούν τις περιοδίες τους, στις γειτονιές, οι αστυνομικοί. Αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά μακροπρόθεσμα. Εδώ η κατάσταση χρήζει άμεσης παρέμβασης. Η δικιά σας παρέτηση, πρόταση, είπατε. Λοιπόν, παρέμβασης, είπα. Η δικιά σας νόμιζα παρέτησης. Πρόταση, να λοιπόν. Αν αύριο το πρωί πηγαίνατε στο Συμβούλιο των Αρχηγών, ποια θα ήταν για να εκτονωθεί η κατάσταση? Να αναλάβει τις ευθύνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Την παρέτηση της κυβέρνησης, δηλαδή, ζητάτε. Να αναλάβει τις ευθύνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για πετε μου, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλαβάνε, πιστεύω, εγώ δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Για πέστε μου κάτι, κύριε Αλαβάνε. Δεν μιλάω με τον ίδιο τρόπο που μιλήσατε εσείς, με τον δικό σας τρόπο, τον δημοσιογραφικό τρόπο κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος κορυφαίος σήμερα δεχθεί αυτή την ευθύνη, θα υπάρξει ασφαλώς μία διέξοδο στην κατάσταση και θα πούμε είμαστε έτοιμοι ως χώρα να σας ακούσουμε. Πέστε μου κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τόσο καιρό που ασχολείστε με τη Μονή του Οπλού, με το βατοπέδι που πήγατε στις παρυφές εκεί του Αγίου Όρους και κάνατε μια πολύ σωστή ομιλία κατά τη γνώμη μου, παρόλο ότι διαφωνούμε σε πολλά πολιτικά. Είχατε καμιά αντίδραση θετική? Είδατε αυτή το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτεία γενικά να λέει στους πολίτες ότι αγωνιώ να μάθω τι έγινε, να μην προστατεύσω διεφθαρμένους, να οδηγήσω τα πράγματα κάπου, γιατί εγώ σας είδα να πηγαίνετε έξω από το βουνό. Σας είδα να κάνετε υπόθεση με την Τοπλού. Είδα εδώ τους συναδέλφους μου να κάνουν δεκάδες εκπομπές στα δελτία ειδήσεων. Πέστε μου λοιπόν, αυτή η κοινωνία φορτισμένη, φορτισμένη στην κυριολεξία από την ακρίβεια, την έλλειψη παιδείας, την έλλειψη υγείας. Να ακούσουμε την απάντηση του Πρόεδρου. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, το τράβηξα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και το ξέρετε και εμείς επιμένουμε και αν θέλετε προειδοποιούσαμε. Το ξαναλέω, είναι 3 χρόνια τώρα που συνεχώς λέμε νεολαία, νεολαία, προσέχτε τη νεολαία, αφήστε τώρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αναβαθμίστε την παιδεία, δώστε προοπτικές εργασίες, όλα αυτά θα ζητήσουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, κάνουμε και κάτι άλλο εμείς, που είναι πολύ σημαντικό και εκτιμιέται αυτές τις στιγμές. Δηλαδή ενώ βλέπετε ένα αυθόρμητο βίαιο ξέσπασμα, το βλέπετε, το βλέπουμε όλοι αυτό το βίαιο με αυτές τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που έχει, εμείς και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως νεολαίες προσπαθούμε να δείξουμε στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά των 15, 16, 17 χρονών ότι υπάρχει ένας δρόμος να κινητοποιηθούν,
να εκδηλώσουν συλλογικά τη θέλησή τους, ειρηνικώς, χωρίς ξύλα. Δεν ήταν μεγάλο ρίσκο σήμερα να κάνετε προχωρήσουμε το απόγευμα μία διαδήλωση? Εγώ νομίζω ότι όχι, γιατί σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος, εγώ εξεπλάγινα από τον κόσμο που ήταν στα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περίμενα, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλα μπλοκ. Σκεφτείτε όλος αυτός ο κόσμος που ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν στις παρέες αυτές που καταδικάζουμε, είναι αρνητική. Δεν μπορεί να απαντήσει στο θάνατο του Αλέξη με μια άλλη βία. Καταλάβατε. Τελειώνω, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι. Ότι για μερικούς δύναμή τους είναι το όπλο. Εμείς πρέπει να δείξουμε ότι ο όπλο μας είναι η δύναμη της συλλογικότητας, η οποία πρέπει να εκφραστεί με έναν ειρηνικό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας αυτό το δύσκολο βράδυ. Ποτάμια διαμαρτυρίας τώρα σχημάτισαν από το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα χιλιάδες μαθητές, εκφράζοντας την οργή τους για την δολοφονία του 15χρονου στα Εξάρχεια. Σε πολλές περιπτώσεις, νεαροί διαδηλωτές πολιόρκησαν αστυνομικά τμήματα και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές. Αύριο τα σχολεία θα μείνουν κλειστά, ενώ απεργούν δάσκαλοι και καθηγητές. Είναι αηδία μου, τίποτα παραπάνω. Τα κάψανε όλα και φύγανε. Μαθητές εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα και από την Κέρκυρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης ξεχύθηκε το ποτάμι της οργής. Μαθητές προκάλεσαν υλικές ζημίες σε αστυνομικά τμήματα και απέκλεισαν δρόμους. Εκατοντάδες μαθητές διαδήλωσαν μπροστά στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών, απαντώντας με λουλούδια αλλά και πλαστικά μπουκάλια στις σφαίρες των ειδικών φρουρών. Ένα αγόρι και δύο κορίτσια ξάπλωσαν ημίγυνα στα σκαλιά, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι στη θέση του Αλέξανδρου θα μπορούσε να έχει βρεθεί ο καθένας. Στην εμφάνιση μιας κλούβας στον ΜΑΤ, οι νεαροί εξαγριώθηκαν και άρχισαν να κλωτσάνε το όχημα, ενώ έγινε και μια προσαγωγή. Το μήνυμά μου είναι ότι όσο η αστυνομία καλύπτει και καλύπτεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, θα καταλήγουμε σε δολοφονίες. Μαθητές μοίρασαν λουλούδια και στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί μπροστά στη Βουλή. Γρήγορα όμως η κατάσταση ξέφυγε, καθώς παρισέφρισαν αναρχικοί, οι οποίοι εκτόξευσαν πέτρες και πυροσβεστήρες, ενώ χρησιμοποίησαν ακόμη και τα στολίδια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε βομβαρδισμένο τοπίο μετατράπηκε το αστυνομικό τμήμα της Βούλας. Σπασμένα τζάμια, αποκολλημένα σίδερα, ενώ επιστρατεύτηκαν μπουλντόζες για να απομακρυνθούν τα αναποδογυρισμένα και καμένα περιπολικά. Μαθητές του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας έκαναν πορεία προς το αστυνομικό τμήμα Γαλατσίου, όπου πέταξαν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Διαδηλωτές έκλεισαν τη λεωφόρο Αθηνών, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και λάστιχα. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσπαθούν να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες από τα λάστιχα που καίνε από το πρωί οι μαθητές εδώ στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών και της Θηβών. Αυτό είδα, ότι δεν υπάρχει αστυνομία πουθενά. Εκτεταμένες καταστροφές προκλήθηκαν και έξω από την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά. Οι νεαροί αναποδογύρισαν αυτοκίνητα και πυρπόλησαν μοτοσυκλέτες. Επί τρεις ώρες οι αστυνομικοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Πειραιά. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Πέταξαν πέτρες, έσπασαν βιτρίνες και έβαλαν φωτιά σε κάδους. Οι άνδρες των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα. Σοβαρά επεισόδια έγιναν και έξω από την αστυνομική διεύθυνση της Κέρκυρας, όπου μαθητές πέταξαν πέτρες αλλά και κόκκινη μπογιά, ενώ στα Τρίκαλα τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις συμπλοκές. Αύριο, ημέρα της κηδείας του άτυχου μαθητή, θα μείνουν κλειστά τα γυμνάσια και τα λύκεια με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τώρα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική πολιτική αυτή την ώρα. Κυβερνητική επιτροπή, με συγχωρείτε, αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στο Μέγαρο Μαξίμου με ειδοποιούν ότι ήδη έφτασε εκεί η Ντόρα Μπακογιάννη. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, διεμήνησε ότι δεν θα υπάρξει καμιά επίοικια για τους δράστες. Υποσχέθηκε επίσης αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν από την άλλη πλευρά υπεύθυνη την κυβέρνηση για το σκηνικό του χάους. Αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της βίας βρίσκεται η κυβέρνηση μετά το σοκ της δολοφονίας του 15χρονου. Στο διάγγελμά του, ο Κώστας Καραμαλής εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο χαμό του 15χρονου, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια στην απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, σε σκληρή γλώσσα αποδοκίμασε τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων, διαμηνύοντας σε αυστηρούς τόνους ότι η κυβέρνηση θα προστατεύσει τους πολίτες. Δυστυχώς, ακραία στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν
το θλιβερό γεγονός για δικούς τους σκοπούς. Όσα απαράδεκτα και επικίνδυνα έγιναν με αφορμή τη φόρτιση από το τραγικό συμβάν, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά. Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης άμεση και πλήρη οικονομική αποζημίωση στους πολίτες που η περιουσία τους καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές. Από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, καλώντας την να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες για την έκρηξη της βίας. Φτάνει πια με αυτή την κυβέρνηση που αρνείται παντού να αναλάβει τις ευθύνες της. Φτάνει πια με μια κυβέρνηση που ανέχεται την κάθε εξουσία να αυθαιρετεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης αρνείται την ύπαρξη πολιτικών ευθυνών. Αφήστε τον όρο πολιτική ευθύνη. Έχει γίνει τον τελευταίο καιρό μια καραμέλα την οποία την πιπηλάνε όλοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 15χρονου. Στη συγκέντρωσή μας εξαντικειμένου πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξανδρος που το γνωρίσαμε δυστυχώς με το θάνατό του. Την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και όσων φέρουν ευθύνη, ζήτησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Η δική μας αριστερά ούτε υιοθετεί, ούτε και μπορεί να χρεώνεται τέτοιου είδους πρακτικές. Αρνείται όμως το συμψηφισμό τους με μια εμψυχρό δολοφονία. Ο πρόεδρος του λαού Γιώργος Καρατζαφέρης καταδίκασε και τη δολοφονία του 15χρονου, αλλά και τα επεισόδια. Φυσικά η ανθρώπινη ζωή δεν επιστρέφεται. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει ως άλοθη για έκτροπα αυτής της μορφής. Με αφορμή τα επεισόδια, αίσθηση προκάλεσε μια δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θοδωρού Καράουγλου. Θα θερμίσουμε κι άλλο θύμα. Γιατί κάποιες συμμορίες αλητών δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν οι περιουσίες του να καταστρέφονται. Πρέπει να υπάρχει και μια επέμβαση του κράτους, έτσι της αστυνομίας. Πάντως, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν κρύβουν τις έντονες ανησυχίες τους για την κλιμάκωση της βίας.